Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, Παρασκευή σήμερα. Καλό απόγευμα. Πώς περνάνε ρε Στέλλα μου οι μέρες έτσι. Έχουμε ανεβασμένη διάθεση σήμερα, γιατί πρέπει να σας πούμε φίλοι και φίλες ότι μόλις γυρίσαμε από το Τρόδος, όπου η Δήμητρα και εγώ δείξαμε τις ικανότητές μας στο σκι. Όχι, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν θα το διευκρινίσουμε. Τη Δευτέρα θα δείξουμε τις ικανότητές μας στο σκι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχουμε να σας πούμε ότι αν έχετε χρόνο και θέλετε να περάσετε από το Τρόδος, έχει στρώσει για τα καλά χιόνι. Είναι υπέροχο το σκηνικό, λευκό, ό,τι πρέπει έτσι για να μπούμε κατευθείαν στο χειμώνα. Πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάτε το Σαββατοκύριακο όσοι έχουν χρόνο να κάνετε τη βόλτα σας εκεί στο Τρόδος με προσοχή πάντα με τα αυτοκίνητα για να δείτε εκείνο το μαγευτικό το οποίο είναι κατάλευκο και πραγματικά σου φαντάζει έτσι λίγο ψεύτικο. Ήταν πάρα πολύ ωραία όμως. Απίθανο. Και ο κόσμος πολύ φιλόξενος, μας έδειξαν κατευθείαν γιατί όπως καταλάβαινε είμαστε και άσχετοι από σκι. Μας υποδέχθηκαν, μας φιλοξένησαν, μας δίδαξαν και θα δείτε τι έγινε τη Δευτέρα εδώ στο μαγαζίνο, θα γελάσετε. Θα σας αποκαλύψουμε έτσι όλα τα μυστικά για το τι περάσαμε σήμερα εγώ και η Στέλλα στο Τρόδος. Σήμερα μαζί σας θα είμαστε και πάλι, ωραία τα θέματά μας, ενδιαφέροντα, θα μάθουμε πολλά και σήμερα, θα γνωρίσουμε καινούριους ανθρώπους, θα δούμε τη ζωή τους, να συζητήσουμε μαζί τους. Ακριβώς, για να κλείσουμε όμορφα και ευχάριστα την εβδομάδα μας. Και λέω Στέλλα, σιγά σιγά να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Είναι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο, έχει καταπιαστεί με πολλά πράγματα, θα μας τα πει αμέσως τώρα, σε λίγο. Το μόνο που έχω να σας πω εγώ είναι ότι έγινε ιδιαιτέρως γνωστός κατά την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι μαζί μας στο στούτιο ο Σταύρος Χατζησάβας. Καλό απόγευμα και γεια, πάντοτε, Σταύρο. Γεια σας. Είναι με μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι στο ΣΥΓΜΑ, διότι το 1998 έκανα την εβδομάδα εργασίας μου στο ΣΥΓΜΑ και πάντα νιώθω ότι υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά εδώ. Έτσι να νιώθεις, έτσι είναι. Εγώ θέλω να αρχίσω από το γεγονός ότι είσαι πολυπράγμων. Είσαι συνθέτης, είσαι ερμηνευτής, αρθογραφής. Έχεις τελειώσει τα τουριστικά με κάποιο τρόπο. Έχω σπουδάσει διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αυτή την περίοδο εκπονώ το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα στον ίδιο τομέα του τουρισμού. Τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά, το τραγούδι, τα συνδέω, διότι με τη σχολή εκείνης που πιστεύει ότι πρέπει ο άνθρωπος ό,τι στόχους θέσει να προσπαθεί με έντιμο τρόπο να τους υλοποιεί. Αλλιώς, μετά όταν μεγαλώσουμε, θα τα βάζουμε με τον εαυτό μας, ήθελα να κάνω και αυτό και δεν το έκανα. Και άρα δεν θα είμαστε ολοκληρωμένοι από αυτή την άποψη. Σταύρο μου, το τραγούδι σε τι θέση υπήρχε στη ζωή σου, πώς έτσι το αγάπησες και το προχώρησες, το συνέχισες και πώς προέκυψαν οι τουριστικές σπουδές. Να σας πω, ο παππούς μου ήταν παραδοσιακός λαουτάρης στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου και έχω κληρονομήσει το λαούτο του, το οποίο είναι 110 χρονών περίπου. Από μικρό παιδί έκανα μαθήματα πιάνου, θεωρίας και φωνητικής. Πάντοτε αγαπούσα τις τέχνες και τον πολιτισμό και ήθελα να ασχοληθώ και με τη μουσική. Το παίρνω όμως παράλληλα, διότι όπως όλοι βλέπουμε είναι δύσκολη η καιρή σε όλους τους τομείς. Επομένως, επέλεξα, αφού η Κύπρος είναι ένα νησί, ανθεί ο τουρισμός, γιατί να μην επενδύσω πάνω σε αυτόν τον τομέα της εξειδίκευσης. Και παράλληλα όμως έκανα αυτό που μου αρέσει και αγαπώ, το τραγούδι. Κατά τη διάρκεια της, μάλλον στην έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έγινε ο κακός χαμός. Έχεις γίνει ιδιαίτερος γνωστός. Έπαιζες παντού, σε περιοδικά, ακριβώς, σε εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στο YouTube. Mm-hmm. Και είχε γίνει ένας ντόρος γύρω από το όνομά σου. Και κανείς, καχύποπτος θα έλεγα εγώ, θα σκέφτηκε ότι το έκανες επίτηδες για να βγεις λίγο προς τα έξω. Να σας πω, δεν είναι θέμα επίτηδες. Είμαστε, γενικότερα εγώ πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα πολιτιστικά ή γενικότερα με τις τέχνες, επηρεάζονται μέσα από το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όπως και το 2010 μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Λεωνίδα Μαλένη, βγάλαμε ένα δίσκο αφιερωμένο στα 50 χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι αποφασίσαμε
βλέποντας αυτή την ευκαιρία ότι η Κύπρος για πρώτη φορά προείδρευε του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας συλλεκτικός δίσκος αφιερωμένος στην πρώτη Κυπριακή Προεδρία. Πάνω σε αυτό το ζήτημα θέλω να πω ότι... Αν μπορούμε να βλέπουμε κιόλας πλάνα από το βίντεο κλιπ... Εδώ είναι απονομή του διπλά πλατινένιου δίσκου της Κύπρου με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Λεωνίδα Μαλένη κάτω από το στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη κάτω από την Ακρόπολη. Ωραία, αν μπορούμε... Εντάξει, ωραία, βλέπουμε και το... Όσον αφορά το βίντεο κλιπ και το τραγούδι το οποίο αφιερώσαμε στην πρώτη Κυπριακή Προεδρία, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν από τον Φεβρουάριο του 2012 συνεντεύξεις σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, τόσο εμένα όσο και του Λεωνίδα Μαλένη, που λέμε συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειτο και ότι είναι ένα έργο αφιερωμένο στην πρώτη Κυπριακή Προεδρία. Τώρα, εδώ, πώς το συνέδεσαν και αυτό βγήκε το οποίο τα έξω, έγινε, ότι... ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να ενημερωθούν και να διαβάσουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται, διέρευσαν λανθασμένες ειδήσεις, προκαλώντας κοινωνική αναταραχή. Και συγκεκριμένα έλεγαν ότι οι συντελεστές πήραν 50.000 ευρώ, ότι έγινε απευθείας ανάθεση από την Κυπριακή Προεδρία και ότι είναι ο επίσημος ύμνος της Κυπριακής Προεδρίας. Όλα αυτά διαψεύστηκαν και από επίσημες πηγές. Σας προκαλώ και εσάς να δείτε και το CD το οποίο έχω εδώ. Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας που να το καθιστά ως επίσημο. Απλά ήταν ένας δίσκος, μία έκδοση, όπου με βάση αυτήν πουλήσαμε αντίτυπα. Δηλαδή με αυτή δική την ευκαιρία. Σας ιδέα. Ακριβώς. Ήταν δικιά μας ιδέα. Εσένα και του κύριου και του Λεωνίδα Μαλένη. Ναι. Θα σας χάλαγε όμως αν ήταν ο επίσημος ύμνος. Δηλαδή, φτιάχνετε αυτό το τραγούδι. Αν ερχόταν η Κυπριακή Προεδρία να σας έλεγε, αφού το φτιάξατε, φέρτε το να το κάνουμε επίσημο. Είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν έγινε ήταν ο στόχος σας αυτός. Όχι, δεν έγινε κάποιος. Εμείς κάναμε πρόταση συγκεκριμένη ότι επί αυτή την ευκαιρία θα γίνει αυτό το project. Όπως έγιναν και άλλα project κάτω από την Κυπριακή Προεδρία, όπως διάφορες εκθέσεις, διάφορες συναυλίες, κάποια άλλα τραγούδια συμφωνικής ορχήστρας, τα οποία στο τέλος καταπιάστηκαν και ήταν και κλοπημαία, πράγμα καταδικαστέο, και δεν έγινε τόσος ντόρος για τις πνευματικές κλοπές που έγιναν και έγινε διασυρμός ανθρώπων σε ένα project το οποίο είχε καθαρά το καλωσόρισμα των ξένων στην Κύπρο. Και θέλω να πω κάτι σε αυτό, ότι είμαστε απόλυτα περήφανοι για την δουλειά μας, για τους εκτιμητές του έργου μας, αλλά και για το ποιόν αυτών που το έχουν απορρίψει για τους δικούς τους λόγους και για τις δικές τους σκοπιμότητες προφανώς. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς διαχειρίστηκες εκείνη την περίοδο της ζωής σου που είχες ακούσει και νιώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις, τις αρνητικές αντιδράσεις από τον κόσμο. Κοιτάξτε, δεν ήταν ότι ευχάριστο. Εγώ στεναχωρέθηκα διότι έμπλεξαν το όνομά μου γύρω από οικονομικά σκάνδαλα και διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πάντοτε, προσέχω πάρα πολύ και τον γραπτό μου λόγο αλλά και τον προφορικό μου λόγο και όλες οι διαδικασίες οι οποίες έχουν ακολουθηθεί σε όλες τις εκδόσεις που έχουμε κάνει είναι απόλυτα νόμιμες. Αυτό το οποίο έγινε και θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αγωγή σε συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο ο οποίος έγραψε όλα αυτά τα ψέματα και δημιούργησε εντυπώσεις για να γίνει όλο αυτό. Και θα πάμε στα δικαστήρια για να λυθεί το πρόβλημα. Εμείς έχουμε από τον Φεβράριο του 2012 συνεντεύξεις που λέει ότι είναι ένα έργο αφιερωμένο στην πρώτη Κυπριακή Προεδρία. Είναι αυτά τα κίτρινα δημοσιεύματα τα οποία δημιουργούν αναταραχή και λόγω του ότι είναι και το διαδίκτυο που εύκολα κάτι γίνεται αμέσως share, έγινε όλο αυτό ο χαμός. Ναι, αλλά τώρα εμείς οι άνθρωποι των media και τα λοιπά ξέρουμε ότι όλο αυτό ο ντόρος και η κακή έτσι, έστω αναπαραγωγή, αν θέλετε, και η πρόκληση σχολείων αρνητικών, σε έχει κάνει γνωστό. Ναι. Δεν λέω ότι δεν άξιζε το προηγούμενο σου έργο για να γίνεις γνωστός, αλλά πολλές φορές, έτσι από σπόντα, γινόμαστε περισσότερο γνωστοί. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά να σας πω, νιώθω και πιστεύω ότι η παιδεία της Κύπρου νοσεί, υπάρχει πρόβλημα, νιώθω ότι είναι και ανύπαρκτη. Δηλαδή το να μπαίνει οποιοδήποτε ανώνυμος και να διασύρει εν χορό ανθρώπους και προσωπικότητες που δημιούργησαν κάτι όπως το έβλεπαν ήδη, έτσι. Κανένα δεν προσβάλαμε, κανένα δεν ξεγελάσαμε, είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε κάνει και όσες φορές και αν το βάλετε και τα τέσσερα τραγούδια, εγώ είμαι απόλυτα περήφανος για το αποτέλεσμα. Και πολύ καλά κάνεις, γιατί είναι κάτι δικό σου, κάτι που το έχεις ζήσει από κοντά, κάτι που το έχεις κάνει εσύ και αν δεν ήσουν περήφανος,
θα ήταν ανησυχητικό. Και σε καμία στιγμή, παρόλο που περάσαμε όλο αυτό το καλοκαίρι, σε καμία στιγμή δεν μετάνιωσα. Αυτό το οποίο κάναμε, είμαι απόλυτα περήφανος. Ασχέτως αν ορισμένοι από το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο δημιούργησαν μια αρνητική εικόνα, προτού καν εμείς παρουσιάσουμε τον συμβολισμό του συγκεκριμένου έργου. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και στο βίντεο κλιπ ότι δείχνεται κυπριακά πράγματα, δηλαδή την ελιά, σήμα κατά τεθέν, βλέπω κάποια... Εδώ είναι μνήμη, το κούριο που βλέπετε συγκεκριμένα. Ναι, να σας πω, η ελιά συμβολίζει, είναι ένα σύμβολο η ελιά που συμβολίζει την συνεργασία μεταξύ των λαών, την αλληλεγγύη. Δηλαδή κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διεισδύσει μέσα στην Κύπρο, στο τραγούδι και να δει τους συμβολισμούς πίσω από το τι γίνεται στο συγκεκριμένο έργο. Για παράδειγμα, το μόνο σύγχρονο πράγμα το οποίο βρίσκεται εκεί και δείχνει την εξέλιξη του ανθρώπου και της τεχνολογίας και το που έχει φτάσει ο άνθρωπος είναι το αεροπλάνο, ναι, που κάνει την εμφάνιση του. Ναι. Όλα τα άλλα είναι στοιχεία τα οποία γίνεται μία συνάρτηση και μία σύνδεση του χτες με το σήμερα και ακολουθήσαμε πιστά αυτή την γραμμή και στον στίχο και στην ενορχήστρωση και στη σύνθεση. Ήθελα να ρωτήσω, αφού ασχολείσαι με τις τουριστικές, τον τουριστικό κλάδο, αν εγώ ήμουν τουρίστας τώρα και θα με ξεναγούσες έτσι στην Κύπρο, τι θα μου έδειχνες από πραγματικά, την Κύπρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, διότι έχω ιδρύσει την πρώτη κυπριακή τουριστική ιστοσελίδα, το Cyprus Highlights, και είναι μια καινοτόμος προσπάθεια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, όπου παρουσιάζει το κυπριακό τουριστικό προϊόν στο σύνολό του. Σίγουρα θα επέλεγα ένα κράμα ξενάγησης από όλα αυτά, διότι η Κύπρος, όπως ξέρετε, συνδυάζει αθλητικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό. Υπάρχουν 4 ειδών μουσεία και είναι πολύ αξιόλογα τα μουσεία τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο, αρχαιολογικά μουσεία, εκκλησιαστικά, θεματικά μουσεία και άλλα μουσεία τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να επισκεφτεί και να αντλήσει πληροφορίες και ενημέρωση για διάφορα ζητήματα και θεματικές. Υπάρχουν αξιόλογα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που μπορεί κάποιος να δει, όπως είναι η Πέτρα του Ρωμιού ή ο αρχαιολογικός χώρος στο Κούριο, η Παλέπαφος, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λευκωσίας. Υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία τα οποία μπορεί κάποιος να δει. Τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας, τα οποία είναι το σύμβολο της πόλης. Και εδώ έκανε ένα λάθος, πιστεύω, ο Δήμος διαχρονικά. Είναι έγκλημα μπροστά από τέτοιο σύμβολο, ένα τέτοιο μνημείο, διότι τα μνημεία είναι ενιαία και αδιαίρετα και πρέπει να τα συντηρούμε και να τα αναδεικνύουμε και όχι να στείλουμε μπροστά από αυτά τόνους από μπετόν για να τα καλύψουμε και να τα αλλοιώσουμε. Μάλιστα. Κανείς δεν έχει πάρει αυτή την διάσταση. Εγώ θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την οικογένειά σου. Φαντάζομαι θα είναι πολύ περήφανοι οι γονείς σου που είσαι έτσι πολυτάλαντος, καταπιάνεσαι με επιτυχία με διάφορα πράγματα και θέλω να μου πεις τι σου λένε, έτσι, πώς το ερμηνεύουν όλο αυτό. Τους αγαπώ. Και είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι από παιδική ηλικία έχουν αφοσιωθεί και σε μένα και στα άλλα δύο μου αδέλφια, τη Μαρία και τον Ανδρέα. Θα ήμουν άπλιστος και αγνώμων αν δεν το αναγνώριζα και κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφείλω σε αυτούς τους δύο το ότι μέσα από τις εκδρομές που κάναμε εντός Κύπρου μου έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσω τη μικρή πατρίδα και τον πλούτο που κρύβει μέσα της. Και ό,τι και αν γίνει, και από αυτά τα οποία έχω συναντήσει το καλοκαίρι μέσα, η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι πηγή έμπνευσης για μένα. Λοιπόν, να και ακούσουμε... εκτός από τους γονείς μου, θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ που για τεχνικούς λόγους δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να μιλήσουν. Είναι ο νονός μου και η νονά μου που σε μικρή ηλικία με είχαν μεγαλώσει και η εξαδέλφη μου η Ειρήνη. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει η μαμά σου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Ελένη Χατζησάβα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Σας κυρία ακούω. Ελένη, ναι, πώς ήταν ο Σταύρος σαν παιδάκι? Ήταν πολύ ζαϊρός, ήταν αυθόρμητος, έκανε τις αταξίες του, ό,τι διεκδικούσε το ήθελε με πείσμα και πάντοτε κατάφερνε εκείνο που ήθελε. Ξέρατε από μικρός, φαινόταν από μικρός ότι θα γίνει τραγουδιστής, έτσι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο,
Εκτός ενώ ήταν από μικρός από το δημοτικό σχολείο, να άσκησε ήδη μαθήματα πιάνου, φωνητικής, θεωρίας, ασχολείδω τραγουδούσε στο σπίτι. Έχω πάρει για το καψάλιο βραβείο του Πανκυπρίου Γυμνασίου, που είχα την τιμή να έχω καθηγήτρια την Σπυρούλα Γερολεμίδου. Μάλιστα. Η οποία ήταν καθηγήτρια και του Μιχάλη Χατζηγιάννη και του Αλκίνου Ιωαννίδη και την αντικατέστησε για ένα διάστημα και η Λευκή Στυλιανού, την οποία είδα προηγουμένως στη φωτογραφία. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεστε το γιο σας. Να το χαίρεστε και ό,τι καλύτερο. Σας ευχόμαστε και σε εσάς αλλά και στο Σταύρο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να προσκαλέσουμε έτσι στο στούτιο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ στενός συνεργάτης, με τον οποίο μοιράζεστε τις καλλιτεχνικές σας ανησυχίες, δημιουργείτε τραγούδια, δημιουργείτε έργο και δεν είναι άλλος από τον Λεωνίδα Μαλένη. Ναι, και εδώ θέλω να πω ότι ο Λεωνίδας ο Μαλένης έχει καταφέρει τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια όλα αυτά τα οποία νιώθω μέσα μου, τις ανησυχίες ως ένας νέος άνθρωπος, να τις γράψει στο χαρτί και να συνεργαστούμε για να βγουν αυτά τα υπέροχα αποτελέσματα. Τα υπέροχα αποτελέσματα που τα έχεις εδώ και θα μας τα δείξεις. Κύριε Μαλένη, να έρθετε κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Και βέβαια θα έρθω κοντά σας για το καθιερωμένο προσκύνημα. Γεια σας, γεια σας. Μπορώ να έρθω πιο εδώ με τα μικρόφωνα. Και ο Στέφανος Κωνσταντίνου είναι στην παρέα μας. Γεια σας Στέφανε, μπορείς να κάτσεις εδώ και ο κύριος Μαλένης εδώ κοντά στο Σταύρο. Απάνω σε αυτό το πρόσωπο. Θέλετε να το μετακινήσουμε. Μου πήγε το μικρόφωνο. Είναι χαρά μου που σας γνώρισα. Αλλά σκέφτηκα ότι είναι κρίμα να εκπροσωπείτε μόνο το γυναικείο φύλο με 2 κούκλες. Γι' αυτό κοντά στο Σταύρο έφερα και τον Στέφανο. Και πολύ καλά κάνετε. Για να είναι 2 κούκλες, 2 κούκλοι. Και πολύ καλά κάνετε. Καλώς ήλθες, Στέφανε. Ευχαριστώ, καλώς ήρθατε. Και μία πανούκλα στη μέση. Όχι. Κύριε Μαλένη, θα μου επιτρέψετε. Πριν να με ρωτήσετε, θέλω να πω. Θα πω κούκλα είναι. Θα πω μία κουβέντα σχετικά με μία ερώτηση που κάνατε στο Σταύρο για τα έσχη του καλοκαιριού. Εγώ είμαι διαφορετική σχολή, δεν απαντώ. Όταν ξεκινάω να πάω στο γραφείο και πέσω ή πατήσω σε μία λακκούβα, δεν κάθομαι να κάνω διάλογο με τη λακκούβα. Τελεία. Τι θα γινόταν αν η δημοκρατία μας οι εμπολές αμαρτίες της άρεσε το τραγούδι και έλεγε το θέλω για επίσημο τραγούδι και πολίτης θα είναι. Και πολίτης θα ήταν όταν λάβει κανείς υπόψη όλες τις τραβάρες που τις έχουν χρεώσει. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί και τις κάνει. Δεν θα της το δίνετε δηλαδή το τραγούδι? Θα το έδινα με πόνο ψυχής. Αλλά ξέρω να πληρώνω τα χρέη μου. Το επόμενο τραγούδι που ετοιμάζουμε μαζί με το Σταύρο. Τι ετοιμάζετε, έχει για πείτε τον μας. Τίτλο «Της Ευρώπης μικρή απικία». Δηλαδή στο ίδιο ύφος με αυτό το τραγούδι που Όχι. ήταν το καλοκαίρι? Είναι στο ύφος του τραγουδιού «Συνάντησα μικρούς ανθρώπους». Mm-hmm. Από πού εμπνευστήκατε? Κοιτάω γύρω και όποιο μικρό άνθρωπο εδώ, το κάνεις βρε. Πολιτικός είμαι, μου λέει. Μπράβο, χαίρο πολύ. Άλλος δίπλα, τι κάνεις δημοσιογράφο? Α, ναι, με ρώταγε δημοσίως κάποιος κύριος που δεν έγραψε το όνομά του κάτω από αυτά που έγραψε. Σε ποια εφημερίδα γράφει ο κύριος Μαλένης? Δηλαδή στο μυαλό αυτού νου του κυρίου που το όνομά του δεν έκρινε ότι έπρεπε να βάλει κάτω από τα... Το να γράφεις σε μια εφημερίδα είναι αρκετό για να γίνεις δημοσιογράφος. Αυτό σας το είπε ως απάντηση σε κάτι που είπατε εσείς? Δεν αξίζει τον κόπο να επαναλάβω την ιστορία, γιατί βρίσκομαι μπροστά σε 2 νέα κορίτσια που εκπροσωπούν για την ώρα ό,τι πιο ωραίο υπάρχει στην κυπριακή τηλεοπτική δημοσιογραφία και δεν θέλω να χαλάσω αυτές τις εικόνες. Καλά για τα καλά σας λόγια. Απλώς επειδή έγινε έτσι μεγάλος δώρος το καλοκαίρι, φαντάζομαι στεναχωρηθήκατε και εσείς περισσότερο, Σταύρος, γιατί εσείς μας εξηγήσατε ότι Όχι, δεν εγώ δεν στενοχωριέμαι. Με τις λακκούβες. Απλώς έτυχε να ακολουθήσει αυτό το τραγούδι, συνάντησα μικρούς ανθρώπους, βέβαια,
τους μικρούς ανθρώπους, για να πούμε του στραβού το δίκαιο, πρέπει να πάμε σε άλλη χώρα για να τους δούμε. Εδώ η Κύπρος είναι η κοινωνία του μεγαλείου, της μεγαλοσύνης, δεν έχει μικρούς ανθρώπους. Κύριε Μαλένη, είστε χρόνια συνεργάτης με τον Σταύρο. Θέλω να μας πείτε εκείνο που έχετε ξεχωρίσει στο Σταύρο. Πιστεύω σε μια περίοδο της ζωής μου που είχα αφήσει πίσω μου και ευχάριστα και δυσάρεστα που έχουν να κάνουν με την τηλεόραση και ευχάριστους και δυσάρεστους ανθρώπους, ο Πανάγαθος που τιμωρεί αλλά και ανταμείβει μου έστειλε το Σταύρο για να κάνω μια καινούργια αρχή. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω γράψει τα ωραιότερα τραγούδια, πιστεύω, που έχω γράψει ποτέ, περιλαμβανομένου και του Χρυσοπράσινου Φίλου. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα τραγούδι, το «Μου λες πως πατρίδα είναι», mm-hmm. που εγώ το θεωρώ ανώτερο από το Χρυσοπράσινο Φίλο. Αυτό είναι. Το μόνο στο οποίο υπερέχει το Χρυσοπράσινο είναι ότι υπάρχει η υπογραφή ενός Μίκη Θεοδωράκη. Από τι εμπνέεστε, κύριε Μαλένη, και γράφετε από αυτά που κομμάτια. Βλέπω, από αυτά που αγαπώ, από αυτά που περιμένω να κάνω. Παλιά είχα ένα όνειρο, να δω τραγούδια μου να ερμηνεύονται χορευτικά. Μάλιστα είχα γράψει και ένα ποίημα που λέει «Σημασία έχει αν ο λιγερός ο χορευτής ήρθε κοντά σου και χόρεψε χωρίς πληρωμή, χωρίς πληρωμή». Άκουσε ο Πανάγαθος και τον έστειλε, τον χορευτή, τον Στέφανο. Δηλαδή τα τραγούδια θέλουν και εικόνα, θέλουν σίγουρα και μια καλή φωνή, από εικόνα, θέλουν και καλή εικόνα. Ξεκινάνε από την εικόνα, αυτήν που βλέπεις αντικρίζοντας ένα συνεργάτη και αυτήν που έχεις στο μυαλό σου γράφοντας ένα στίχο που θα γίνει τραγούδι, γιατί αν δεν αγαπάω τους συνεργάτες μου, δεν δουλεύω μαζί πολύ τους. Πολύ σωστά, ναι. Και δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω mm-hmm. με ανθρώπους πραγματικά αγάπης. Ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης mm-hmm. ήταν ένας από αυτούς. Η Ευρυδίκη ήταν άλλη. Ο Μίκης Θεοδωράκης που τον λάτρευα και ένιωθα δέος όταν τον πρωτοσυνάντησα. Έχετε κάποιες επαφές έτσι, με τους ανθρώπους που έχετε βοηθήσει, άτομα που ξεκίνησαν την πορεία τους από γλυκιά εδώ και έφυγαν μου, για την Ελλάδα. Γλυκιά μου και ωραιοτάτη, δεν βοήθησα ανθρώπους, βοήθησα τον ίδιο τον εαυτό μου, γιατί όσα δίνω, άλλα τόσα παίρνω. Αν ήταν να δίνω χωρίς να παίρνω, θα είχα κηρύξει πτώχευση. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το καλοκαίρι γνωρίσαμε μέσα από όλα αυτά τον Στέφανο, όπου και πρόσφατα συνεργαστήκαμε στα πλαίσια μιας παράστασης με τίτλο «Τα τραγούδια της ζωής μας». Και ο Στέφανος χόρεψε ορισμένα από τα τραγούδια μας στην παράσταση και πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια που υπάρχουν νέοι άνθρωποι, όπως είναι και ο Στέφανος και θα μας πει και ο ίδιος, ότι ναι, η Κύπρος είναι ιδιαίτερα ανθοφορούσα σε όλες τις κατηγορίες των τεχνών. Ένα λεπτό να μην ξεχάσουμε ακόμα ένα νέο παιδί που έχει προσθεθεί στην ομάδα μας. Ονομάζεται Γιώργος Κολιάς, είχε κάνει λαμπρές σπουδές στην Αμερική, δούλεψε 6-7 χρόνια στη Νέα Υόρκη, βραβεύτηκε για τη μουσική που έγραψε για θεατρικά έργα και ένα βράδυ όταν ήταν μόνος με τον εαυτό του είπε «Ρε Γιώργο, τι καθόμαστε εδώ, ξένος ανάμεσα σε ξένους, γιατί δεν πάμε πίσω στην πατρίδα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, τη μουσική, και να περνάμε και καλά». Mm-hmm. Και ήρθε και εγκαταστάθηκε πίσω. Όπως έκανε και ο Στέφανε, να ακούσουμε τη φωνή Στέφανε. Σου. Γεια σας, ναι. Εσύ είσαι ο χορευτής της ομάδας. Μάλιστα. Συμπληρώνεις και εσύ έτσι με το δικό σου τον τρόπο, με το χορό. Πόσο δύσκολο είναι έτσι για ένα χορευτή να βάλει το δικό του λιθαράκι σε ένα τραγούδι. Ο Σταύρος με τη φωνή του, εσύ με το χορό σου.
Λοιπόν, όταν είχα πρωτακούσει τα τραγούδια, μου είχε πει ο κύριος Λεωνίδας να χορέψω όπως νιώθω. Δηλαδή δεν ήταν κάτι έτοιμο. Μου έβαλε το τραγούδι και χόρεψα εγώ. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι αυτά που ένιωθα μέσα από το τραγούδι, μέσα από τα λόγια του, την ενέργεια των τραγουδιών. Δηλαδή μπορούσα να κινηθώ, μπορούσα να εκφραστώ μέσα από αυτά που έλεγε και ο Σταύρος και ο Λεωνίδας. Και σαν ομάδα πετύχαμε αυτό που θέλουμε, να μεταδώσουμε κάποια μηνύματα, να νιώσουμε. Να σας πω, ναι. Όταν πρωτοείδαμε τον Στέφανο να χορεύει... Αν μπορούμε να βλέπουμε και πλάνα το Στέφανο που χορεύει. Είχαμε δει και πιο πριν. Και ο Σταύρος και εγώ μείναμε άλλαλοι. Τον κοιτούσαμε σιωπηλοί και δεν μπορούσαμε να χωνέψουμε το ότι με την κίνηση έδειχνε αυτά που έλεγε το τραγούδι για τον φίλο των ηφαιστείων. Δεν βλέπω καθαρά τη δείχνει. Δεν πειράζει. Φαίνεται, κύριε Μαλάνη, κάνει όμως τις χορευτικές του κινήσεις. Φαίνεται ότι είναι ταλαντούχος. Ναι, παρεμπιπτόντος, να σας πω ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τον Αλέξανδρο, τον Μεγάλο. Α, ναι. Στην τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας, αυτός που είδαμε σαν άγαλμα με κινούμενα μέλη να χαιρετάει πίσω από μια σειρά από σάρισες τα ακόντια των ήταν ο Σταύρος, ο οποίος επελέγει μεταξύ 180 χιλιάδων εθελοντών για να υποδηθεί τον Αλέξανδρο. Επειδή μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, τα ξέρετε καλύτερα κι εσείς, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια, τι ετοιμάζετε σε παράσταση κτλ. Για να μπορέσουμε έτσι να ενημερώσουμε το κοινό. Ετοιμάζουμε καινούργια δισκογραφική δουλειά και κάτι το οποίο είναι καινοτόμο και θα εντάξει την Κύπρο πάνω στον πολιτιστικό χάρτη και στην αξιοποίηση της πολιτιστικής διπλωματίας. Εκμεταλλευόμενη το διαδίκτυο, προχωρήσαμε μαζί με το Ινστιτούτο Μελετών Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας και άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, την διεξαγωγή του πρώτου International Cyprus Music Festival, όπου έχουν τη δυνατότητα συνθέτες, στιχουργοί και ερμηνευτές να στείλουν τραγούδια. Η ιστοσελίδα είναι www.intercymusicfest.com και θα δοθούν βραβεία συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Επομένως, όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα www.intercymusicfest.com. Μέχρι στιγμής υπάρχουν συμμετοχές από 12 χώρες. Μάλιστα. Πάρα πολύ αναφέρει αυτό. Κάτι και για το International Cyprus. Αυτό είναι. Αυτό το φεστιβάλ. Το οποίο θα γίνει ο μεγάλος τελικός 11 του Μάη. Δηλώσεις συμμετοχών μέχρι 25 Ιανουαρίου. Α, λίγη τώρα. Τραγούδια μέχρι 3 λεπτά. Μόνο αυτός είναι όρος. Το είδος και όλα τα άλλα είναι ελεύθερα. Είναι ένα είδος Eurovision. Όχι. Είναι ένα είδος μουσικού φεστιβάλ που γίνεται και σε άλλες χώρες και είδα ότι στην Κύπρο δεν γινόταν και έτσι είπαμε με κάποιους οργανισμούς και φορείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Μπράβο. Να ενταχθεί και η Κύπρος σε αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα και που είναι αξιόλογη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι έτσι, αυτό που γίνεται, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια με την Eurovision και κάτι ξέρω, είναι αυτό που γίνεται τον τελευταίο χρόνο με την Τρόικα. Κάτι θα ξέρετε παραπάνω. Σημειώστε κύριε το και θα με θυμηθείτε. Κατά τα άλλα, καλό είναι. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Για την υπέροχη φιλοξενία. Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω σαν καλή είδηση της μέρας. Ρώτησα να κλείσουμε έτσι με αυτό, ναι, με τον καλή Στέφανο, είδηση. Για να δείτε πώς εξακολουθούν εδώ στην Κύπρο, πέραν από εμάς τους δύο, και άλλοι άνθρωποι να ονειρεύονται και να βλέπουν καλά όνειρα. Ρώτησα τον Στέφανο τι ονειρεύεται να κάνει. Πες τους. Για πες μας, για να κλείσουμε με αυτό. Να σπουδάσω. Ναι, σπουδάζω χώρο βασικά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αλλά τελικός μου στόχος είναι να πιάσω διδακτορικό και να διδάσκω στην Κύπρο, να μεταδώσω αυτή την ενέργεια του χορού και να αναπτυχθεί πλέον. Μπράβο. Ο Κύπρος στο χώρο. Έτσι, γιατί δύο. Τώρα δεν άκουσα πολιτικό να λέει σπουδάζω την πολιτική για να πάρω διδακτορικό και να κυβερνήσω τον τόπο. Ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, Δημήτρα, που αφορά στους Έλληνες, έτσι, ιδιαίτερα παιδιά που καταπιάνονται με οτιδήποτε τους αφορά, και μεγάλους και μικρούς.
οι οποίοι νιώθουν ξένοι στη χώρα τους. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Στην ίδια τους τη χώρα, έτσι. Ξένοι στην ίδια τους τη χώρα.